Ανθρώπους και μάθος φως, ένα ταξίδι που η έκφραση μου είναι προορισμός. Δεν δίθεται περιορισμός, ότι θα πω στο πως το πως. Και λυπάμαι που αυτό παιχνίδι σας και εδώ εκτός. Είμαι μεγαλύτερος από τη φάση αυτή, από τους περιορισμούς που στήθηκαν πάνω στο είμαστε εσείς. Δεν έχω να αποδείξω κάτι σε κάποιον ακροατή, γιατί πολύ απλά δεν ζητάω πια αποδοχή. Δεν νιώθω πλέον ενοχή, κάπου ράπερς με κοιτάνε στράβα. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην κυρία Πάμελα Καραβά, που είναι διαχειρίστρια ανθρώπινων δεξιοτήτων, αυτή η νέα σύγχρονη ειδικότητα, με το ερώτημα με το οποίο κρίθηκε στην ψυχολόγο μας και επιμένω, γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. Ο στρατός μπορεί να μας λύσει το θέμα, γιατί διακρίνω από χτες μια κουβέντα του τύπου, εντάξει, μετά όταν έλαβε ο στρατός πρέπει να είναι οργανωμένο, θα το τακτοποιήσει. Μπορεί να λύσει το θέμα των προσθήκων ο στρατός. Εσείς που πάτε σε χώρες, πολλές χώρες διαλυμένες, με την Ολλανδική πρεσβεία που έχει πολλή οργάνωση και κάνετε αυτή τη δουλειά σε κοινωνίες που είναι σε διάλυση. Πιστεύετε ότι μπαίνουμε σε νέα τροχιά θετική με το στρατό, που θα πάμε καλά δηλαδή με αυτό το προσφυγικό? Η λύση για όλο το... Κάτι με φοβίζει, δεν ξέρω, μπορεί να κάνω λάθος εγώ. Όχι, αν πούμε ότι υπάρχει μια λύση, η λύση δεν είναι τόσο στο θεσμό που θα το αναλάβει. Η λύση είναι περισσότερο πειθαρχία και οργάνωση. Και επειδή ο στρατός έχει ξεκινήσει και έχει μια ιστορία σε όλους τους λόγους, σε όλο τον κόσμο, της πειθαρχίας και της οργάνωσης. Γιατί έχει κάθετη εξουσία, ναι. Ακριβώς, ναι. Αυτό το λόγο. Οπότε είναι μια πολύ καλή αρχή. Είναι μια πολύ καλή αρχή, έτσι ώστε να φανεί πώς γίνεται η δουλειά με την πειθαρχία και την οργάνωση, αλλά μετά να μεταφερθεί ως best practice, ως καλή πρακτική, από τις καλύτερες πρακτικές, βέλτιστη πρακτική ακριβώς, για να μπορέσει να προχωρήσει μετά και στο επόμενο βήμα να το κάνει και η κοινωνία αυτό το κομμάτι. Δηλαδή να το παραδώσει. Ακριβώς, μετά να το παραδώσει. Γιατί πώς αλλιώς θα δει η κοινωνία ότι ναι, υπάρχει τρόπος. Τώρα κάθονται όλοι γύρω και λένε δεν υπάρχει λύση, δεν υπάρχει τρόπος. Πώς μπορεί να γίνει η αφομοίωση και όλο αυτό το κομμάτι. Οπότε ξαναγυρίζω σε αυτό το κομμάτι. Πρακτική σημαίνει, η βέλτιστη πρακτική είναι πειθαρχία, οργάνωση. Βλέπουμε ότι δουλεύει το σύστημα. Να υιοθετήσουμε μετά αυτές τις πρακτικές και να μπορέσουμε να το προχωρήσουμε ωραία και καλά. Να μπορέσουμε να αξιοποιήσουμε τις δεξιότητες, όχι να τους βάλουμε όλους μαζί μέσα σε ένα κλουβί, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν ο αγροτικός κόσμος έχει ανάγκη δεξιότητες, γιατί να μην αξιοποιηθούν με ωραίο τρόπο και να προσθέσω ότι η κοινωνία που οφείλει να ασφαλίσει μπορεί τον να κάθε είναι εργαζόμενο, λοιπόν μια δεξαμενή να καλλιεργήσουμε ξανά τη γη μας. Ναι, και έτσι δίνονται. Γιατί η γη να μένει ανεκμετάλλευτη με αυτόν τον τρόπο? Γιατί να υπάρχουν λίγοι θαραλέοι? Δεν ξέρω, αν το θέλουν και οι ίδιοι, θα βλέπουν τι ώρα θα μπουκάρουν από τα Σκόπια για να πάνε στη Γερμανία. Αυτό δεν ξέρω, αν θα το θέλουν και οι ίδιοι αυτό. Ξέρεις. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ και επιστρέφω στην πολιτική μας συζήτηση.